Καλησπέρα, παιδες μου. Άλλη μια μέρα, άλλο ένα πακόπενινγκ και σήμερα είμαστε έτοιμοι να τους τα πάρουμε όλα, ρε. Θα τα πάρουμε όλα, δεν θα αφήσουμε τίποτα, ρε. Έχουμε πακάκια, έχουμε και τα player pick από το γουλού και είμαστε έτοιμοι να τους τα μαζέψουμε όλα, ρε. Δεν θα μείνει τίποτα σήμερα, ρε. Και τώρα που το είπα αυτό, δεν θα βγάλουμε ούτε 85 plus παίκτη. Σίγουρα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο άμα σας αρέσει, να πατήσετε και το κουμπάκι του subscribe και πάμε να δούμε τι θα μας δώσει σήμερα αυτό το πανέμορφο παιχνίδι. Πόνεσα λίγο όταν το έλεγα αυτό, αλλά οκ. Ξεκινάμε με τα player picks. Τι έχουμε εδώ? 88άρα! Μια χαρά, παρέχω. Πάμε για τα φοντεράκια τώρα. 87άρης εδώ πέρα, μια χαρά. Τρίτο. Ρε εσύ, Κασεμίρο 91. Εν τω μεταξύ αυτό το account έχει τρομερό πακλακ. Τρομερό πακλακ, πραγματικά. Εννοείται πως θα πάρουμε Κασεμίρο. Και τώρα πάμε στα 284 plus. Έλα παιχνίδι, 87 τυχαία, μια χαρά. Από το δικό μου account είχα ανοίξει αυτά τα 284 plus και είχα πάρει 284. Πάμε στο επόμενο και 86. Πολύ καλά για αρχή. Συνεχίζουμε με τα πακάκια μας από το χειρότερο προς το καλύτερο. Ανοίγω τώρα ένα gold player, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι τίποτα, το σκυπάρω, Γαλλία. Και είναι ο Zuma και ΑΕΚ εδώ πέρα. Πάμε τώρα σε δύο small prime να φύγουν από τη μέση. Να τα... Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Το ότι έβγαλε από small prime έστω 85 παίχτη, τι να πω πραγματικά, ρε. Εγώ το είπα έτσι για να φύγει, μωρέ, για να μην το έχουμε πάνω μας. Έδωσε εδώ πέρα. Η πρώτη special κάρτα για σήμερα. Συνεχίζουμε με το επόμενο small prime, να το βγάλουμε και αυτό από τη μέση. Όχι, δεν ψήθηκες να δώσεις και εδώ κάτι. Εδώ πέρα το σκυπάρουμε, Ισπανός, right back. Και είναι ο Lucas Vázquez, τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε τώρα σε ένα jumbo gold. Όχι, 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 το σκυπάρουμε και αυτό, Πορτογαλία προλάβα να δω. Ναι, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε τώρα σε ένα prime gold, να το διώξουμε και αυτό. Είναι boards, Πορτογαλία, CM. Οκ, okay, αδιάφορο. Πάμε τώρα σε τζάμπο premium πακάκια, που εδώ μπορεί να δούμε και κάτι. Όχι όμως αυτό το pack, CB, Γαλλία. Όχι, όχι, κακό. Το αφήνουμε στην άκρη σαν να μην είναι ποτέ. Επόμενο τζάμπο premium, έλα ρε παιχνίδι, δώσε κάτι. Δώσε κάτι. Και εδώ boards, τίποτα το ιδιαίτερο σίγουρα. Βραζιλιάνος, α, είναι 86 το σκύπαρα, 87 βασικά. Το σκύπαρα δεν περίμενα να είναι κάτι. Πολύ κομπλέ, ωραίο φοντεράκι. Επόμενο jumbo premium, έλα παιχνίδι. Και εδώ πέρα boards. Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα σίγουρα. 84 NED. Και ένα συμφόρμα από πίσω που είναι και treadable. Συνεχίζουμε με ένα rare gold τώρα. Τίποτα εδώ πέρα, Ισπανός, Ασένσιο. Κακό αυτό το pack. Ναι, δεν έχει τίποτα. Πάμε σε rare players. Έχουμε εδώ κάτι, αλλά είναι μικρό και αυτό. Κρίμα. Αλλά μέχρι τώρα δύο promo κάρτες και οι δύο 85, αλλά έδωσε. Εγώ αυτό έχω να πω, έδωσε. Και αυτό το pack treadable εντωμεταξύ. Συνεχίζουμε τώρα με δύο rare mega pack. Πάμε μήπως και μας κρύβει κάτι ακόμα το παιχνίδι. Εδώ δεν θα είναι κάτι. Το σκυπάρο ήδη είναι ο Ζαπάτα. Αυτό είναι ένα κακό pack. Επόμενο rare mega pack. Ούτε boards εδώ πέρα, Γερμανός. Τίποτα το ιδιαίτερο και εδώ. Θα ανοίξω πρώτα το 83 plus. Μετά θα πάω στη team of the week. Και μετά το ultimate, μήπως και μας κρύβει κανένα δώρο το ultimate. Πάμε στο πρώτο. Εδώ πέρα 82 plus, τίποτα καλό. CB, Ιταλός, ναι είναι κακό, είναι ο Μπονούτσι, 84 rating. Πάμε τώρα στη team of the week. Εδώ πέρα κάτι είναι. Βραζιλιάνος, CB. Οκ, okay, 87 κάρτα Ντανίλο. Ένας 87 Ντανίλο και από πίσω και Abraham. Οκ, okay, το ακούω αυτό. Και πάμε για το τελευταίο pack που εδώ έχω μια μικρή ελπίδα. Μήπως και ψηθεί ποτέ να δώσει κάτι. Γιατί γενικά τα ultimate pack είναι το μεγαλύτερο scam του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε. Θα είναι φοντεράκι, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Και ναι, είναι για ακόμη μια φορά ο cross. Δηλαδή φτάνει ρε παιχνίδι. Πόσες φορές. Δώσε και κάτι άλλο. Ρε, το ultimate pack, αν είναι να σου δώσει φοντεράκι, θα σου δώσει cross, ρε. Με τη μία. Και από πίσω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ένα Pogba έχει 85 και έναν 84. Τίποτα καλό. Πάμε να δούμε και το preview. Μήπως και δώσει κάτι εδώ. Όχι. Το σκυπάρουμε και αυτό δεν είναι τίποτα. Αργεντίνος. Και ναι, μπορεί να μην τους πήραμε τελικά τα σόβρακα. Αλλά κάτι βγάλαμε. Βγάλαμε φοντεράκια. Βγάλαμε δύο promo κάρτες που εγώ περίμενα να μην βγάλουμε τίποτα. Βέβαια δεν ήταν καλές. Για πεταματάκι ήταν. Αλλά από θέμα φοντεράκια και από θέμα καρτούλες που πουλούνται 10.000 κτλ. Είχαμε προφιτάκι σήμερα. Βγάλαμε πράγμα. Άλλες φορές βγάζουμε μόνο κάτι 83 rating κάρτες. Οπότε εγώ παράπονο θα πω ότι δεν έχω. Ήταν ένα decent pack opening. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο pack opening. Καλή συνέχεια.